Στιγμή είναι μαζί μας ο Λειτουργός Ερευνών και Αναλυτής Εκλογών, Δόκτωρ Νάσιος Ορεινός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ένα εισαγωγικό σχόλιο με βάση και την εμπειρία σας. Ναι, εντάξει, να πω απλά ότι θεωρώ ότι η δημοσκόπηση έχει πολύ ενδιαφέρον στοιχεία. Είναι γεγονός ότι στο Δήμα είναι κάπως υποβαθμισμένα τα κόμματα του κέντρου, ιδιαίτερα Δίκο, ΕΔΕΚ, και δεν φαίνεται να υπάρχει και πολύ νευρωγό. Το οποίο βεβαίως έχει μια σχετική επιρροή στην υπόθεση ψήφου, ιδιαίτερα για τον Γιώργο Λιλίκαν και λίγο για τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ στην υπόθεση ψήφου τόσο πολύ, όσο σε κάποια άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά και τάσεις, οι οποίες είναι, θα έλεγα, θα κρίνονται σε εκλογές. Δηλαδή. Τώρα, να αρχίσω καταρχήν με τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος και σε αυτήν τη δημοσκόπηση έχει μια πολύ ψηλή συσπηρεσία, 87%. Έχει μια σχετική εισρωή από το Δίκο, όχι τόσο ψηλή όσο θα περιμέναμε, και από την ΕΔΕΚ μια σχετική εισρωή. Δεν έχει να παίρνει, δεν έχει περιθώρια βελτίωσης από τις αναποφάσεις του συναγερμού, γιατί ήδη αυτοί έχουν αποφασίσει. Από την άλλη, θα πρέπει να σας πω ότι οι μισοί οπαδοί του Δίκο θεωρούν την απόφαση του Δίκο να στηρίξει τον Νίκο Αναστασίδη λαθασμένη, κάτι που ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Δίκο και του Ευρωκό και να δούμε πώς θα επηρεάσει, αν θα επηρεάσει θετικά τον Νίκο Αναστασίδη ή αρνητικά, αν θα ακολουθήσουν δηλαδή την ηγεσία, αν οι οπαδοί του Δίκο. Ή όχι, έτσι. Άρα υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες, λέτε, για τη δεδομένη στιγμή. Είναι όντως πολύ σημαντικό για τον Γιώργο τον Λιλίκαν το γεγονός ότι οι μισοί οπαδοί του Δίκο τον στηρίζουν αυτή τη στιγμή και δεν στηρίζουν τον Νίκο Αναστασιάδη, που από ό,τι φαίνεται η ηγεσία θα τον στηρίξει σε λίγες μέρες, αντιλαμβάνομαι. Τώρα, ο Σταύρος Ομαλάς έχει μια σχετικά καλή συσπήρωση, γύρω στο 68%, δεν είναι και τόσο άσχημη. Έχει να αντλήσει ψήφους από τους αναποφάσιστους του ΑΚΕΠ που είναι γύρω στο 20%. Έχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα, δεν εισδράει ποσοστά από τα κεντρωτικά κόμματα και αυτό είναι που θα του στοιχήσει το πιο πιθανό στο δεύτερο γύρο. Τώρα, ο Γιώργος Λιλίκας έχει περιθώρια βελτίωσης αρκετά. Να εξηγήσω γιατί. Καταρχήν, φαίνεται από τη δημοσκόπηση, η οποία δεν παρουσιάζει οπαδούς ανάλυση για το Ευρωκό, έχει να παίρνει από το Ευρωκό ο Γιώργος Λιλίκας, που παίρνει πολύ ψηλά ποσοστά από και από άλλες δημοσκοπήσεις. Έχει να παίρνει από τους αναποφάσεις του της ΕΔΕΚ, η οποία είναι περίπου 28%. Έχει να παίρνει από τους αναποφάσεις του ΔΥΚΟ, που είναι γύρω στο 25%. Και έχει να παίρνει και από τη διαρροή της ΕΔΕΚ προς τον Νίκο Αναστασιάδη, η οποία είναι περίπου στο 20%. Συνεπώς, έχει περιθώρια και ο Γιώργος Λιλίκας για περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού του. Φυσικά παραμένει φαβορή για την δεδομένη στιγμή ο Νίκος Αναστασιάδης. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα είναι στο δεύτερο γύρο. Είναι το φαβορή, τον ευνοεί και η αποχή και η συσπήρωση και η οπαδοί των κομμάτων. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, να δούμε τα σενάρια του δεύτερου γύρου. Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα ποσοστά τα έχουμε δει βεβαίως, αλλά να πω το εξής, ότι στο σενάριο Μαλάς Αναστασιάδης, η οπαδοί του Δίκο και της ΕΔΕΚ, περίπου το 46%, δηλώνει ότι θα επέχει, δεν τοποθετείται ουσιαστικά, ενώ από το άλλο 50%, σε τριπλάσια ποσοστά, κινείται προς Νίκο Αναστασιάδη, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα, διότι ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι βάσει αυτού του εύρηματος ο Σταύρος Ομαλάς μάλλον θα χάσει τις εκλογές. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό τώρα, εξάγεται ως συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εννοείται βεβαίως. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο σενάριο Λιλίκας Αναστασιάδης, το 30% των αγγελικών ψηφίζει Γιώργο Λιλίκα και το 60% δεν τοποθετείται. Εγώ εκτιμώ ότι περιμένει την απόφαση του κόμματος. Εάν λοιπόν η απόφαση του ΑΚΕΛ είναι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στήριξη στον Γιώργο Λιλίκα και ακολουθήσουν σύσσωμοι οπαδοί του ΑΚΕΛ, μαθηματικά υπάρχει περιθώριο ανατροπής. Δηλαδή το έχω υπολογίσει, τα ποσοστά θα είναι ακριβώς τα ίδια των υποψηφιών και εναπόκειται να είναι σκληρή μάχη. Αλλά προϋποθέτει στήριξη και σύσσωμη στήριξη προς τον Γιώργο Λιλίκα από τους οπαδούς του ΑΚΕΛ. Τώρα, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Βεβαίως. Το καταληκτικό. Ναι. Τα ευρήματα που έχουμε αναφέρει τώρα είναι ακριβώς τα ίδια από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα και τα έχουμε αναφέρει νομίζω 7-8 φορές τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική κατεύθυνση του εκλογικού σώματος. Δεν θα είναι εύκολο να αλλάξει. Ο Σταύρος Ομαλάς, έχω δει προχθές, έχει κάνει και το άνοιγμα προς την ΕΔΕΚ. Αλλά φαίνεται ότι οι οπαδοί του κέντρου, για παράδειγμα, έχουν σχεδόν αποφασίσει πώς θα κινηθούν. Και η ανατροπή θα είναι δύσκολη. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, βάσει ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ακόμα 5 μήνες μπροστά μας, θα δούμε τι θα γίνει. Φυσικά υπάρχει και το προηγούμενο εκλογικών αναμετρήσεων, όπου είδαμε δημοσκοπήσεις να μην επιβεβαιώνονται. Ναι. Άρα θα πρέπει να τονίζουμε συνεχώς ότι πρόκειται για μια καταγραφή του εκλογικού σώματος και της συμπεριφοράς του την δεδομένη στιγμή. Σαφώς, απλά να πω και το εξής. Υπάρχουν και τεχνικά θέματα τα οποία δεν τα βγάζουμε προς τα έξω. Για παράδειγμα, στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε και η λεγόμενη απόκρυψη ψήφου από πλευράς οπαδών του Ευρωκό
και η οποία δίνει περίπου 2 μονάδες στον Τάσο Παπαδόπουλο, ενώ ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και τώρα, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε τεχνικά θέματα απόψε. Συνεπώς υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, είναι θέματα των δημοσκόπων, τα οποία θα παίξουν και αυτά τον ρόλο τους, βεβαίως. Λοιπόν, θα δούμε. Όσο πλησιάζουμε προς